Λοιπόν, τελικά νιώθω ότι σήμερα αυτή ακριβώς η εκπομπή δικαιώνει απολύτως τον τίτλο της, μιας και φιλοξενεί μια αληθινή μέγα στάρ. Η Άννα Βύση είναι σήμερα εδώ. Γελάς γιατί κάθε φορά που κάνω ένα πρόλογο για σένα, πάντα γελάς. Προσπαθώ να θυμηθώ αν το έχεις ξαναπεί αυτό. Όχι. Αυτό δεν το έχεις ξαναπεί. Αυτό είναι. Προσέχω τι λέω κάθε χρόνο. Δεν επαναλαμβάνω. Όχι. Ναι. Προσπαθώ τουλάχιστον. Ευχαριστώ τη μητική εισαγωγή σου. Καλώς ήρθες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μας να σε έχουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε κλίμα ανοιξιάτικο και τροπικό βέβαια. Βλέπω τη χαρά, διάσπαρτη. Το κλίμα είναι ανοιξιάτικο και είναι τροπικό, διότι είσαι εσύ εδώ. Ευχαριστώ, Νατάλια. Και το κλίμα τροπικό είναι ο 19ος ίσως δίσκος καριέρας. Όπως λέμε κάπου εκεί στα 30 κεφάλαια. Ναι, ακριβώς. Ο οποίος είναι όμως διαφορετικός από το ρε. Δηλαδή, αν κάποιοι περίμεναν πως θα έκανες μια συνέχεια του ρε, εσύ δεν τους επιβεβαίωσες. Κάνω ποτέ τα ίδια πράγματα. Όχι. Μου είχες πει ότι θα ζεις μόναχα για μένα. Όλα θα τα αρνηθείς. Μου είχες πει για μένα. Με την εμπειρία σου τόσα χρόνια σαν τραγουδίστρια, πιστεύεις ότι ο κόσμος κάνει σουξέ πιο πολύ τα χαρούμενα τραγούδια, τα ανεβαστικά, τα λεγόμενα και όχι τα πιο slow, τα πιο, ξέρεις. Όχι, δεν το πιστεύω εν τέλει αυτό. Πιστεύω στα original πράγματα, δηλαδή κάνει επιτυχία οτιδήποτε original. Εντάξει, αυτό έχει καταρριφθεί, σίγουρα και με κάποια κομμάτια που είναι up, εντάξει, και... Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι αφορά στην ουσιαστική επιτυχία. Δηλαδή, τα app κομμάτια μπορεί να γίνουν επιτυχία για ένα μήνα, δύο μήνες. Ναι. Αλλά αυτό που θα μείνει τελικά δεν είναι απαραίτητα το χαρούμενο τραγούδι. Ναι. Και σε έχει λειτουργήσει ως εμπορικό κομμάτι. Νομίζω ότι οι επιτυχίες και που μένουν και στον χρόνο είναι κομμάτια που έχουν βγει με αλήθεια από μέσα μας. Και τι έγινε, και τι έγινε, εσύ θα χάθει. Όταν με χάσεις και τι έγινε, και τι έγινε, εσύ θα χάσεις. Όταν με χάσεις και τι έγινε. Το ότι συνεργάζεσαι σταθερά τόσα χρόνια με τον Νίκο είναι τι, είναι καλλιτεχνική αφοσίωση, είναι αιμονή δική σου, είναι αιμονή δική του. Τι συμβαίνει τελικά? Μωρέ, είναι τόσο γλυκό αυτό που συμβαίνει, που δέχομαι την απορία να ερωτώ με γι' αυτό, αλλά τελικά και δεν τη δέχομαι, διότι είναι τόσο ωραίο αυτό που συμβαίνει, γιατί να το σταματήσουν. Και είναι μαγικό και είναι αφόρμητο και είναι τόσο αληθινό. Δηλαδή, άσε που δεν προγραμματιζόμαστε ποτέ για κάτι που θα κάνουμε, δεν το προγραμματίζουμε. Έχει πετύχει τόσο πολύ αυτή η συνεργασία. Δεν μ' αρέσει και που τη λέω στην χημεία. Χημεία. Ναι, υπάρχει επικοινωνία. Που θα είμαστε βλάκες να την αρνηθούμε. Να μην πω τίποτα άλλο. Μετά από απουσία ενός έτους περίπου επιστρέφεις στην νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Έτσι δεν είναι, με ένα πρόγραμμα πολλά υποσχόμενο. Νομίζω στα Αστέρια. Πες μου πότε ξεκινάει. Το νομίζω, μου αρέσει. Πολλά υποσχόμενο νομίζω, για να είμαι και λίγο αντικειμενική και λίγο παρουσιαστή. Πες μου πότε ξεκινάει, ποιοι θα είναι οι συντελεστές. Ξεκινάμε 16 του Μάη, σύντομα δηλαδή, και πάλι θα δουλέψω μαζί με τον Νίκο, το πάλι μου άρεσε. Και έχουμε μαζί μια νέα ομάδα παιδιών, που είναι πολύ καλά παιδιά και πολύ καλοί τραγουδιστές και πολύ έτσι χαρούμενοι άνθρωποι. Νομίζω ότι ταιριάζουν, δηλαδή δεν είναι ένα στημένο πρόγραμμα έτσι, τυπικά. Να. Μια παγόνα, μια τρελαίνομαι. Μια πεθαίνω, μια πεθαίνομαι. Τρελαίνομαι. Αν φτιαχνόταν ένα πρόγραμμα, ναι, το οποίο φιλοξενούσε 4-5 μεγάλα ονόματα, θα σου πω έτσι να πιάσω τελείως. Σαν παράδειγμα και να σου πω Πάριο, Αλεξίου, Γαλάνη, Πρωτοψάλτη και λέγανε και την Άννα Βύση μέσα θέλουμε. Ναι. Θα συμμετείχες σε αυτή τη δουλειά ή πιστεύεις πλέον ότι οι τραγουδιστές που έχετε κάποια ιστορία πρέπει να ακολουθείτε πιο μοναχικούς δρόμους και λιγότερο ομαδικούς? Δεν υπάρχει συνταγή σε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συνταγή. Βεβαίως και θα μπορούσαν να γίνουν πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Αν ερχόταν η εποχή που και τα δύο μέλη, τα τρία, τα τέσσερα, τα πέντε, το αισθανόντουσαν να το κάνουν. Ναι.
Δηλαδή από όλους αυτούς που ανέφερες, π.χ. με τον Γιάννη τον Πάρα, έχω δουλέψει σε μια εποχή που μ' άρεσε που δούλεψα μαζί του. Τώρα δεν ξέρω αν δουλεύει παλιά. Και με τη Χαρούλα. Ας πούμε, θα στεκόμουν στη Χαρούλα. Με τη Χαρούλα θα ήθελα να ξαναδουλέψω. Θα μ' άρεσε μια τέτοια συνάντηση. Mm-hmm. Δεν ξέρω σε αυτήν αν θα άρεσε. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να έχεις μια πολύ μεγάλη επιτυχία στα Αστέρια. Ο δίσκος του δίσκου είναι ήδη εξασφαλισμένη τώρα που μιλάμε, οπότε και ό,τι καλύτερο για αυτή την άνοιξη για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναταλία μου, επίσης.